Ανέβηκαν οι τόνοι στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου ανάμεσα στον Δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο και τον Δημοτικό Σύμβουλο της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Λεωνίδα Μαυρογιάννη. Αφορμή στάθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βόλου για το 2023, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Μαυρογιάννη αποτελεί έκθεση ιδεών. Η επικριτική φράση του κύριου Μαυρογιάννη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή με επικεφαλής τον ίδιο δεν οραματίζεται μόνο, αλλά παράγει και έργο. Και αποτέλεσμα είναι ότι κατεβάσατε μια έκθεση ιδεών ουσιαστικά για το μέλλον, όπου προγραμματίζεται και υποστήθεται κάποια έργα 110 εκατομμυρίων, από τα οποία για το επόμενο έτος ούτε το 10% δεν προϋπολογίζεται. Σε ό,τι αφορά την πρόταση ιδεών, χαίρομαι που το είπατε, γιατί εμείς 8 χρόνια τις προτάσεις ιδεών που κάνουμε, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες που έχουμε στην πόλη και την πόλη μας, τα υλοποιούμε. Εσείς είχατε φλογώσει σε ψέμα οι πολιτικοί απατεώνες που προ 14 καταστρέψατε όχι το Βόλο, την Ελλάδα γενικά, με ένα ψέμα. Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βόλου για την επόμενη χρονιά περιλαμβάνονται συνολικά 63 έργα με προϋπολογισμό 31 εκατομμύρια ευρώ, ανάμεσα στα οποία το Μουσείο της Αργούς και η ολοκλήρωση του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου, το οποίο αποτέλεσε μήλον της έριδος, πυροδοτώντας την αντιπαράθεση ακόμη περισσότερο. Το τραχυλακτικό σου την υπόθεση είναι ότι ο Δήμαρχος πήγε και προσκάλεσε, όπως είπε στον Πατριάρχη, για τα εγγένεια του Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο δεν θα έχει ηλεκτρονικό ή πληκτρολογικό εξοπλισμό και τέτοια, και ο οποίος προβλέπεται να εγκατασταθεί για το μέλλον. Αν είναι δυνατόν να προχωράμε με τέτοιες καταστάσεις. Οι ιδέες και τα όνειρα πραγματοποιούνται σε εμάς, ενώ σε εσάς μένανε όνειρα και ιδέες. Είναι 9 χρόνια να γίνει το θέατρο. Εσείς πόσο, εσείς το 115 χρόνια έτσι. Είναι δυνατόν. 15 χρόνια το είχατε έτσι. Είναι δυνατόν. 15 χρόνια το είχατε έτσι. Δεν τρέπεστε λίγο. 15 χρόνια το είχατε έτσι. Ό,τι άλλο να πεις για το θέατρο. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βόλου για το 2023 καταψήφισε και η παράταξη της Λαϊκής Εισπύρωσης με τον επικεφαλής Αποστόλη Ριζόπουλο να κάνει λόγο για έργα της Δημοτικής Αρχής που βλέπει μόνο η πεθερά. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι η Δημοτική Αρχή ασθμένη διαρκώς, προκειμένου εν όψη των εκλογών να παρουσιάσει ένα έργο, φτιάχνει κάποια πεζοδρόμια και κεντρικούς δρόμους πολύ καθυστερημένα, όλοι οι βολιώτες έχουν σπάσει τα προηγούμενα χρόνια τα αυτοκίνητά τους, οπότε κανονικά αποζημιώσει η τάση των επαγγελματίων. Ας πρέπει να προλάβετε να φτιάξετε να παρουσιάσετε κάποιο έργο και μάλιστα σε κεντρικά σημεία της πόλης, αυτό που λέμε εμείς, όσα βλέπει η πεθερά. Κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και το σχέδιο Δάρδανος για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα και των έντονων καιρικών φαινομένων. Το σχέδιο παρόλα αυτά επικρίθηκε από τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Αποστόλη Ριζόπουλο, ο οποίος το χαρακτήρισε απλή αντιγραφή των προηγούμενων ετών με σοβαρές ελλείψεις.